Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα, 8/9/2017, προκειμένου να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία στα ψέματα και... Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας για τη συνεχιζόμενη αδιαφορία των κυβερνώντων και διατήρηση της αυτοκών και μέσων, αλλά και με την καθολική. Ως πολίτες αυτής της χώρας βιώνουμε τα ίδια προβλήματα. Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτου Σωμάτων Ασφαλείας, του Προέδρου μας Χρυσακόπουλου, του Βαγγέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου, χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Συναδέλφιζες και συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε δεχτεί ανεπάλληλες σημειώσεις. Έχουμε φτάσει να ζούμε στα έδρα της εξαπλίωσης. Οι νόμοι, τα μνημόνια, οι διατάξεις, οι τροπολογίες και όλα όσο έχουν περάσει μας έχουν εξαθλιώσει. Δεν απαιτούμε τίποτα. Σήμερα είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε, να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε. Συναδέλφες, συνάδελφοι, αποτελεί παράδοση οι εξαγγελίες της κυβέρνησης να αποτυπώνονται στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί εξίσου παράδοση οι διεκδικήσεις μας να εκφράζονται μέσα από αυτή τη μεγαλειώδη ένστολη διαμαρτυρία. Δυστυχώς όμως αποτελεί υπέρη παράδοση ο Σεπτέμβρης κάθε χρονιάς να μας βρίσκει φτωχότερους. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα χρήματα, δεν θα μιλήσουμε μόνο για τις οικονομικές απολαύες. Κύριε Πρωθυπουργέ, διεκδικούμε 2.500 χαμένες οργανικές θέσεις που μέσα σε μια νύχτα εκλάμψαν από το σώμα μας. 2.500 θέσεις λιμενικών που λείπουν από δίπλα μας, λείπουνε και κάνουν τις νύχτες στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, πάλι εδώ, άλλη μια χρονιά. Οι φετινές κινητοποιήσεις με αφορμή τα εγγένεια της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και η συνέχιση των προβλημάτων που βιώνουμε όλοι μας, και εμείς οι πυροσβέστες και η αστυνομική και η λιμενική, είδατε τι έγινε φέτος σε όλη την Ελλάδα. Δεν αφήσαμε γωνιά στη γωνιά που να μην πάει ο ένας πυροσβέστης, δεν αφήσαμε μέρος που να μην πάμε. Και το ευχαριστώ ποιο ήταν. Όλοι το ξέρετε. Και εμείς ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, κύριε Υπουργέ. Γιατί αποδείξατε ότι δεν κρατήσατε για μια άλλη φορά τον λόγο σας. Και εμείς αποδείξαμε.
αποδείξαμε ότι είμαστε ένα υγιές κομμάτι του μηχανισμού. Ναι, κύριε Υπουργέ, είμαστε, εμείς είμαστε το υγιές κομμάτι. Άλλοι, κάποιοι άλλοι δεν είναι. Αυτοί που είστε εσείς μαζί. Έχουμε τώρα τις δεσμεύσεις σας και τις δεσμεύσεις αυτής της κυβέρνησης. Άλλα είχε προσκεφτεί στις εκλογές και άλλα πράγματα σήμερα και συνεχίζεται. Συνεχίζει. Αυτό ήταν. Την λιτότητα. Ο κόσμος της ένθολης εργασίας και φέτος είναι συνεπής εδώ στη Θεσσαλονίκη για να εκθέσει τα προβλήματά του. Αυτά που όλα αυτά τα δύσκολα, τα επωνίδη στα χρόνια του μνημονίου συσσωρεύτηκαν πάνω στο λαό μας και στην πατρίδα μας. Δυστυχώς τα αυτιά αυτών που έπρεπε να αντίσουν λύσεις για τα προβλήματά μας είναι κλειστά. Εκεί ψηλά στους στόχους της εξουσίας, το δίκαιο του αγώνα μας και των δικαιωμάτων που κόβονται μέρα με τη μέρα δεν φθάνουν. Έξω από τα δόντια! Δώσε πρόεδρε! Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ναι σε όλα λένε αυτοί, αγώνα ελπίδα δίνουμε εμείς, αγώνα επιβίωσης, αγώνα αξιοπρέπειας, αγώνα για το μέλλον των παιδιών και των οικογενειών μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν όλους που για μια ακόμη φορά δίνετε καταλυτικό, δίνετε παρόν μαζικό στην κέντρωση της Θεσσαλονίκης και κυρίως να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την πυροσβεστική, το λιμενικό, την ενέργεια και την αποστρατεία, τις ένοπλες δυνάμεις οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας και στηρίζουν τον αγώνα μας, γιατί είναι ένας αγώνας κοινός αφού κοινά είναι και τα προβλήματά μας. Συνάδελφοι, ξέρω ότι είστε θυμωμένοι, ξέρω ότι νιώθετε προδομένοι από τις επιλογές, τις υποσχέσεις της κυβέρνησης που εν τέλει αποδείχθηκαν ελπίδες, φρούδες και λόγια κούφια. Γι' αυτό γιατί όχι μόνο δεν εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις που μας έδωσαν, αλλά αντίθετα έφεραν ένα νέο μισθολόγιο που το ονόμασαν ειδικό, που όμως μόνο ειδικό δεν είναι. Είναι ένα μισθολόγιο Φραγκενστάιν με μειώσεις σε όλους τους βαθμούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις στον άλλο τους αξιωματικούς. Η βοήθευση και η ειδοπάθεια δεν μας ταιριάζει, γιατί εμείς είμαστε αγωνιστές. Όλοι μαζί δώσαμε τη μάχη, ξέρετε καλά ότι κάναμε το καθήκον μας όλα αυτά τα χρόνια. Δώσαμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα, τον καλό αγώνα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Βουλή, στις συναντήσεις με τα κόμματα, με τους φορείς, με τα συνδικάτα, παντού και πάντα είμαστε μπροστάριδες. Αυτούς τους αγώνες δεν επιτρέπουμε σε κανέναν ούτε να τους καπηλεύεται, αλλά ούτε πολύ περισσότερο να τους υποφαντεί, όπως έγινε με τη συγκέντρωση του Συντάγματος, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν ότι είναι πολιτική συγκέντρωση. Ξέρουμε ότι οι φωνές μας τους ενοχλούν. Τους ενοχλούν οι αλήθειες που λέμε. Ξέρουμε ότι θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα βουβό και άνευρο. Ένα συνδικαλιστικό κίνημα από αυτούς κατευθυνόμενο. Τους λέμε λοιπόν ότι δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Δεν θα σιωπήσουμε γιατί δεν τους φοβόμαστε. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, την ενέργεια και την αποστρατεία θα απευθύνω σε όλους εσάς για δεύτερη συνεχή χρονιά ενώπιον του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου. Ένα δεκάδιο χαιρετισμό αγωνιστικό απευθύνω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ από μέσα από την καρδιά μου, γιατί είσατε παρόν για άλλη μια φορά εδώ. Εδώ για να φωνάξουμε και να πούμε φτάνει, φτάνει αυτό τον εμπερμό σας στον ασφαλεία. Είπατε τελικά και εσείς ναι σε όλα. Συγχωνώντας τις υποσχέσεις από το στόχο της αντιπολίτευσης. Μιλήσατε για τα δημοτικά μνημόνια, το προηγούμενο, για άδεια ταμεία, για συμβιβασμούς, για αυταπάτες και το κάνατε συνειδητά. Για να μην εφαρμόσετε τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πήρατε κάτω από την βάση τα οικονομικά, αλλά ακόμα χειρότερα τα θεσμικά. Κανείς δεν σας εμπόδισε να κάνει τομές, να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, να διασφαλίσετε τα εργασιακά, να κάνετε αξιωματικές κρίσεις και βαθμολόγιο, να σταματήσετε τις εξοδεστικές παρεμβάσεις και να διορθώσετε τόσες άλλες στρεβλώσεις. Σας τα είπαμε για τη Βουλή.
συζητώντας ότι αυτά δεν είναι μέτρα υπέρ της αστυνομίας, αλλά είναι μέτρα κατά της αστυνομίας, κατά της ασφάλειας του πολίτη. Δεν αντιληφθήκατε το μέγεθος της εξαπάτησης και πρέπει τώρα να ζητήσετε ταπεινά συγγνώμη, αντί να χρησιμοποιείτε διάφορα τεχνά στα μόγια για να χρυσώσετε το χάπι. Αλήθεια! Πού είναι γραμμένο το πρόγραμμά σας, ότι το μητρολόγιο που ψηφίσατε φέτος το Μάιο θα περιλάμβανε μόνο περικοπές και ούτε ένα ευρώ αύξηση. Γιατί δεν λέτε λέξη για την επικοινωνία της εργασίας μας, μάλλον διότι συμφωνείτε με τον εκπρόσωπό σας την πρόσφατη ημερίδα που μίλαγε για ψαράδες και ψηλοκόπους. Από αυτά τα λίγα και μόνο, για να μην αναπερθώ στις τραγικές ελλείψεις, σε υποδομές για τοπικό της οπλισμό, προτείνει αβίαζα ότι η κυβέρνηση οφείλει να κάνει πολλά, αντί να ψάχνει εχθρούς και σκοπέλιμους σκοπιμότητες, σας καλούμε από εδώ πέρα. Κοιτάξτε να δημιουργήσετε. Η χώρα μας χρειάζεται δημιουργία και πρέπει να σας ενδύπτω σας όμως ασφαλείας. Πείτε έστω και τώρα. Τα καλά λόγια που λέτε για τους εστόλους συνοδεύονται με έργα. Είναι εποχή πλέον των έργων. Το οφείλουμε πάνω απ' όλα στην ελληνική κοινωνία. Αυτή μας κρίνει και μας κρίνει όλους. Αυστηρά. Μην το ξεχνάτε αυτό και μην το ξεχνάτε κάποιον. Γεια σας.